Ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας πει τώρα ποιες χρεώσεις καταργούν οι συστημικές τράπεζες στις συναλλαγές στο ATM. Αντριάννα, σήμερα έχουμε και την επίσημη επιβεβαίωση από τις τράπεζες, διότι χθες μιλούσαμε για πληροφορίες. Σήμερα λοιπόν, με ανακοινώσεις τους και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες επιβεβαιώνουν ότι δεν θα εφαρμοστούν οι χρεώσεις για τις οποίες μιλούσαμε τόσο καιρό. Πάμε να δούμε συγκεκριμένα για ποιες χρεώσεις μιλάμε. Τι έχει επιβεβαιωθεί δηλαδή μέχρι στιγμής. Η ανάληψη από ATM άλλης τράπεζας, που μέχρι και πριν από λίγες μέρες κόστιζε 2 με 3 ευρώ, διότι γινόταν χρήση του συστήματος Δίας, πλέον δεν θα υπάρχει αυτή η χρέωση, εφόσον στην πόλη, στο νησί, στο χωριό όπου γίνεται αυτή η ανάληψη, δεν υπάρχει ATM της ίδιας τράπεζας. Της συγκεκριμένης τράπεζας. Ακριβώς. Αυτή λοιπόν η χρέωση δεν θα ισχύει. Και μάλιστα, ό,τι χρεώσεις έχουν γίνει τους τελευταίους 2 μήνες, λένε μέσα οι τράπεζες ότι θα επιστραφούν κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τι δεν θα εφαρμοστεί. Ήταν να εφαρμοστεί από σήμερα η ερώτηση υπολείπου να χρεώνεται 20 λεπτά ή 30 λεπτά αν είναι σε ATM εκτός ευρωζώνης. Δεν θα εφαρμοστεί αυτή η χρέωση. Η επόμενη προμήθεια. Εάν κάποιος ζητούσε τις τελευταίες κινήσεις λογαριασμού, οι τράπεζες ήταν έτοιμες να εφαρμόσουν χρέωση προμήθεια 15 λεπτών. Ούτε αυτή θα εφαρμοστεί. Και τέλος, η αλλαγή ή η επανέκδοση PIN, μια χρέωση η οποία είχε συζητηθεί πάρα πολύ, 3 ευρώ ήταν να εφαρμοστεί από σήμερα, και αυτό οι τράπεζες το παίρνουν πίσω.